Μπογιές και τρικάκια πέταξαν άγνωστοι σε κοσμηματοπολείο στο Χαλάνδρη, ο ιδιοκτήτης του οποίου φαίνεται να έχει σχέση με τον κοσμηματοπόλη στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχασε τη ζωή του ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος. Γύρω στις 12.30 λοιπόν, περίπου 30 νεαροί με καλυμμένα τα πρόσωπα έφτασαν στο συγκεκριμένο κοσμηματοπολείο που βρίσκεται σε εμπορικό πεζόδρομο στο Χαλάνδρη. Πέταξαν fake βολάν και κόκκινες μπογιές. Βλέπουμε και εδώ τις εικόνες. Αποχώρησαν αμέσως χωρίς να προκαλέσουν ζημιές. Όπως είπε, στο κοσμηματοπολείο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανήκει σε στενό συγγενή του κοσμηματοπόλη που είχε συλληφθεί και κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου πριν από λίγες ημέρες στο κατάστημά του στην Ομόνοια, μέσα στο οποίο είχε μπει νωρίτερα το θύμα. Τα τρικάκια που πέταξαν οι νεαροί έγραφαν συνθήματα όπως «Στην Ομόνοια δεν έγινε ληστεία, κάνανε δολοφονία» και είχαν το κεφαλαίο Α σε κύκλο, δηλαδή το σήμα των αναρχικών.